Είδεστε, δηλαδή οι Μακεδόνες, το Χριστόπουλο να μιλάει για το τουρκικό πράγμα στην Θράκη, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Τα διλήμματα έναν που τέθηκαν για να αλλάξουν την Ελλάδα από το εξωτερικό, του κυρίου Γιούνκερ και της κυρίας για τα εθνικά Μέρκελ. Θέματα, αλλά και αυτή ένα σκεπτόμενο πολίτης. Η στάση που επιλέγει η κυρία Μέρκελ, η εθνική σας στάση. Κοιτάξτε, αυτά είναι τα εύκολα. Τα πυροτεχνήματα άνευ περιεχομένου. Δεν είναι καθόλου εύκολο εκβιασμός στην κοινωνία. Ο εκβιασμός στην κοινωνία ότι θα γίνει από το ευρώ όταν ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Γιατί αυτό θα σημαίνει την κατάρρευση του ευρώ. Και είμαι οικονομολόγος και ευρωβουλευτής για 5 χρόνια. Αυτό σημαίνει την κατάρρευση του ευρώ. Είστε νέο παιδί. Και παραλαμβάνετε αυτά τα διλήμματα στην κοινωνία. Είστε νέο παιδί, μπράβο. Οι σκουριές, ο ακτιβισμός, το περιβάλλον. Αφήστε τα εθνικά θέματα σε αυτούς που τα ξέρουν. Ή κάντε φροντιστήριο να τα μάθετε. Αυτοί που ξέρουν τα εθνικά θέματα ακούνε τις εντολές της κυρίας Μέρκελ. Άστε τη Μέρκελ πίσω. Δεν μας τα η Μέρκελ γιατί ο Τσίπρας θέλει να μας βγάλει από το ΝΑΤΟ. Ναι, τι είμαστε, Λουξεμβούργο ή Δανία? Ηρεμήστε. Περιβαλλόμεθα από εχθρικά κράτη. Ήρθε τώρα το παιδάκι να μας πει έξω από το ΝΑΤΟ. Οι ταρζανιές και οι παλικαριές. Κυρία Τομαή, είμαι καθηγήτρια διεθνών σχέσεων, αλλά τέτοιο πατερναλιστικό λόγο απέναντι στο συνάδελφό μου το θεωρώ.